Γεια σας! Εγώ και η μαύρη κύκλη μου είμαστε και πάλι κοντά σας με ένα καινούριο βίντεο πρώτων εντυπώσεων. Πίσω μου υπάρχει ένα χάος από πάρα πολλά καινούρια προϊόντα. Είναι όλα από high-end εταιρείες και λέω τι καλύτερο από το να τα δοκιμάσω μαζί σας και να δείτε τις πρώτες μου εντυπώσεις. Κάποια τα έχω ήδη χρησιμοποιήσει και έχω μια πιο πλήρη άποψη. Μείνετε μέχρι το τέλος γιατί έχω και πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό με Yves Saint Laurent και μια τυχερή από εσάς θα κερδίσει πολύ ωραία δωράκια. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με το μακιγιάζ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το συγκεκριμένο σπρέι από την Urban Decay. Είναι το B6 Vitamin Infused Complexion Prep Spray. Λέει ότι προετοιμάζει και ενυδατώνει το δέρμα, μειώνει τις κοκκινίλες, μειώνει τους πόρους και απορροφά το λάδι. Κοινώς αν είστε μεικτές, λιπαρές, επιδερμίδες, θα σας βοηθήσει με τη λιπαρότητα. Και λέει ότι έχει και βιταμίνη Ε που έχει antioxidants. Αχ, κόλλησα. Αντιοξειδωτικά. Είναι για όλους τύπους δέρματος. Και το συγκεκριμένο προϊόν μπαίνει αμέσως μετά το skincare, αλλά πριν βάλετε κάποιο primer ή foundation ή κάτι τέτοιο. Λέει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας ή της μέρας, φαντάζομαι εγώ, για να ανανεώσει το δέρμα. Και λέει επίσης ότι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και το βράδυ πριν από το skincare ουσιαστικά. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσω ένα primer από Yves Saint Laurent, είναι το Top Secrets Instant Moisture Glow, λέει. Το συγκεκριμένο υποτίθεται ότι δίνει ενυδάτωση και λάμψη. Το έχω ξαναφορέσει μερικές φορές και είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης είναι αρκετά γενναιόδορη η ποσότητά του για primer, είναι στα 40ml. Είχα τη φαϊνή ιδέα να βάψω τα νύχια μου διαφορετικό χρώμα σε κάθε χέρι, γιατί δεν μπορούσα να αποφασίσω τι χρώμα να τα βάψω. Οπότε λέω για όλο, ας είναι διαφορετικά. Λοιπόν, το συγκεκριμένο primer δεν έχει καμία σχέση με τα κλασικά σιλικονούχα. Απλώνεται σαν κρέμα, απορροφάται άμεσα και το νιώθω πάρα πολύ ευχάριστο και απαλό στο δέρμα. Έχει κάνει το δέρμα μου βελούδο. Νιώθω ότι το συγκεκριμένο προϊόν, ειδικά οι πιο ξηρές επιδερμίδες, ίσως να το εκτιμήσουν ένα τσακ παραπάνω. Αχ, και μυρίζει πραγματικά υπέροχα. Θα περάσω σε foundation και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί θα χρησιμοποιήσω για πρώτη φορά ever το Double Wear από την Estée Lauder. Εδώ και χρόνια αγοράζω το αντίστοιχο concealer, το οποίο το λατρεύω. Δεν είχε τύχει να δοκιμάσω το foundation. Τώρα θα το δοκιμάσω επιτέλους και αυτό. Και επειδή δεν έχω κάνει ακόμα αρκετά βήματα προετοιμασίας, θα ρίξω μέσα στο foundation και μια-δυο σταγονίτσες από το Rose and Fig της Lancôme. Εφαρμόζεται κάτω από την ενυδατική σας, αλλά μπορεί να ανακατευτεί και με το foundation. Να σας πω την αλήθεια, τον χρησιμοποίησα για λίγο χρονικό διάστημα και μου άρεσε πάρα πολύ το αποτέλεσμα που έδινε. Αλλά επειδή έχω ευριαγγείες και πολύ ευαίσθητο δέρμα και ο συγκεκριμένος ορός περιέχει μέσα αλκοόλ και προσπαθώ όσο γίνεται να αποφεύγω προϊόντα skincare που περιέχουν μέσα το αλκοόλ, γι' αυτό πλέον το χρησιμοποιώ κάποιες φορές μόνο με τη συγκεκριμένη χρήση, δηλαδή ρίχνοντας κάποια σταγόνες μέσα στο foundation, και αυτό δίνει ένα πιο λαμπερό αποτέλεσμα. Και δεδομένου ότι το Double Wear Foundation είναι ένα πάρα πολύ καλυπτικό προϊόν, νιώθω ότι σε συνδυασμό με τον ορό θα έχω ένα λίγο πιο φυσικό αποτέλεσμα που εμένα μου αρέσει. Θα βάλω και μισό πάτημα αντλίας, πολύ λίγο. Και θα εφαρμόσω το foundation με το αγαπημένο μου Buffing Brush από Real Techniques. Το foundation απλώνεται σαν όνειρο. Βέβαια, okay, έχω χρησιμοποιήσει από κάτω και το spray της Urban Decay και το primer και τον ορό μέσα στο foundation, οπότε υποθέτω ότι δεν είχε και άλλη επιλογή από το να απλωθεί υπέροχα. Το foundation είναι πάρα πολύ καλυπτικό, όπως και το περίμενα. Χρησιμοποίησα κυριολεκτικά ελάχιστη ποσότητα και ήταν υπεραρκετή για να καλύψω όλο το πρόσωπο. Μου άρεσε πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Και μου αρέσει ότι ενώ το περίμενα πιο matte, λόγω του ορού που έχω βάλει μέσα, βλέπω ότι έχουν κρατηθεί κάποιες φυσικές λάμψεις. Δεν ξέρω αν το βλέπετε και εσείς στην κάμερα, νομίζω ότι φαίνεται. Και το χρώμα είναι υπέροχο. Δεν το έχω κατεβάσει καν στο λαιμό, αλλά δεν κάνει κάποια διαφορά. Θα περάσω στα φρύδια και θα χρησιμοποιήσω από την MAC την Pro Longwear Waterproof Brow Set Mascara στην απόχρωση Toasted Blonde. Είναι το προϊόν που χρησιμοποιώ συνέχεια τον τελευταίο καιρό και το λατρεύω. Και τώρα θα δείτε πώς αυτό το φρύδι από κατάμαυρο γίνεται στο χρώμα του μαλλιού. Φυσικά βάζω πολλές τρώσεις, μία μόνο δεν το κάνει το φρύδι από μαύρο χάλκινο, αλλά το τελικό αποτέλεσμα νομίζω ότι με αποζημιώνει και με το παραπάνω και είναι και πάρα πολύ σταθερή. Θα περάσω στη βάση των ματιών και δεν είναι άλλη από το Primer Potion της Urban Decay. Καταπληκτική βάση για τις σκιές. Έχω πάρα πολύ λιπαρά βλέφαρα και δεν με έχει προδώσει ούτε μία φορά. Εφαρμόζω 1, 2, 3 κουκκιδίτσες και συνήθως απλώνω το προϊόν με κάποιο πινέλο. Τώρα δεν πειράζει, θα το απλώσω με τα δάχτυλα. Νιώθω ότι τα φρύδια στέγνωσαν αρκετά, οπότε πάω να περάσω ακόμα μία στρώση. Όσο πιο πολύ το χτίζεις, τόσο πιο πολύ ανοίγει το φρύδι. Πραγματικά είναι απίστευτο αυτό το προϊόν. Αν ήθελα ακόμη περισσότερη λεπτομέρεια, θα τα περνούσα και με ένα μολυβάκι στο τόξο πάνω κάτω, αλλά δεν θα το κάνω αυτό τώρα.
Θα τα αφήσω έτσι για πιο φυσικό αποτέλεσμα. Θα χρησιμοποιήσω λίγο από το foundation για να καθαρίσω την περιοχή των φρυδιών πάνω και κάτω. Θα περάσω στα μάτια και θα χρησιμοποιήσω για πρώτη φορά αυτήν εδώ πέρα την καταπληκτική παλέτα. Είναι από Urban Decay, η Naked Ultimate Basics. Έχει αποκλειστικά matte χρώματα. Με το που είδα τη συγκεκριμένη παλέτα, ερωτεύτηκα τη συγκεκριμένη απόχρωση. Είναι η Extra Bitter. Σας είπα και στα αγαπημένα του μήνα ότι τον τελευταίο καιρό δεν κάνω τίποτα άλλο από μακιγιάζ που να κινούνται σε αυτές αποχρώσεις. Το ίδιο θα κάνω και σήμερα. Και θα δείτε πόσο εύκολο είναι το συγκεκριμένο μακιγιάζ. Και λέω να δοκιμάσω να χρησιμοποιήσω το πινέλο που έχει μέσα. Και όπως βλέπετε, δεν το έχω βγάλει καν από τη θήκη του ακόμα. Για αρχή θα βάλω λίγη από την Pillow που είναι μία. Λίγο σατινέ την βλέπω. Δεν μου φαίνεται 100% matte. Τη βάλω κάτω από το φρύδι για highlight. Και ναι, είχα δίκιο, είναι σατινέ. Από ό,τι βλέπω, είναι η μοναδική που δεν είναι 100% matte. Αλλά δεν με πειράζει καθόλου. Μου αρέσει. Λίγη λάμψη για κάτω από το φρύδι. Και θα πάρω την Faith και θα την τοποθετήσω στην κόγχη για μεταβατικό χρώμα. Η απόδοση πραγματικά είναι καταπληκτική. Ίσα που την άγγιξα. Η Faith είναι ένα πάρα πολύ όμορφο θερμό, θα έλεγα, καφέ που θεωρώ ότι είναι ιδανικό για μεταβατικό χρώμα. Αναμειγνύεται πάρα πολύ εύκολα. Και τώρα με το πινέλο της παλέτας θα πάρω την υπέροχη Extra Bitter και θα την τοποθετήσω σε όλο το καπάκι του μπλεφάρου. Θα πάρω το πινελιάκι από την Delium και χωρίς να προσθέσω κανένα χρώμα θα κάνω ανάμιξη των δύο σκιών στην κόγχη. Εντάξει, πραγματικά το χρώμα και η απόδοση δεν υπάρχει. Έχω εκστασιαστεί. Με την πιο μικρή πλευρά του πινέλου θα πάω να τοποθετήσω την Extra Bitter και στο κάτω μπλεφάρο. Και με την πιο φλάφη μεριά θα πάρω ξανά την Faith και θα σβήσω την Extra Bitter. Θα πάρω και λίγη από την Commando και θα πάω να την τοποθετήσω ακριβώς εκεί που έχει τελειώσει η Faith. Και ύστερα θα πάρω ένα καινούριο καθαρό πινέλο για να απαλύνω το αποτέλεσμα τόσο κάτω όσο και πάνω. Στη συνέχεια θα βάλω μέσα τη Λούνα η οποία μου χτυπάει την πόρτα. Και αφού η Λούνα πήγε στον κόσμο, θα συνεχίσουμε το μακιγιάζ. Εννοείται ότι έπλυνα τα χέρια μου. Και επέστρεψα για να κάνω ένα τελικό σβήσιμο στις σκιές. Αποφάσισα να το κρατήσω απλό, δεν θα βάλω περισσότερα χρώματα. Θα χρησιμοποιήσω λίγο από το foundation και σαν concealer, καθώς και για να καθαρίσω τις σκιές στο πλάι. Τώρα που το έβαλα σκέτο, χωρίς να το αναμίξω με τον ωρό, είναι πολύ πιο καλυπτικό. Και θα ξαναπάρω το πινελάκι μου και θα περάσω ξανά το κάτω μπλεφάρο χωρίς να προσθέσω προϊόν. Απλά για να αναμειχθούν ωραία οι σκιές με το foundation και να μην κάνει διαφορά. Στη συνέχεια θα τοποθετήσω λίγο μαύρο μολύβι στο waterline και αυτό το μολυβάκι είναι από Yves Saint Laurent και είναι πάρα πολύ κρεμώδες και πολύ έντονο. Ονομάζεται Dessin de Regard. Τα γλυκά μου είναι για τα μπαζά. Τέλος πάντων, θα βρείτε όλες τις ονομασίες από κάτω. Με ανατριχιάζει πάντα αυτό το πράγμα. Και μάσκαρα θα χρησιμοποιήσω την καινούργια The Shock από YSL. Δεν την έχω ξαναχρησιμοποιήσει, θα είναι η πρώτη φορά. Πραγματικά το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακότατο. Τη κολλάει λίγο, αλλά εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί καθόλου. Αρκεί να μην είναι σε ακραίο βαθμό το κόλλημα. Τόση ώρα δουλεύω με μία στρώση και είναι απίστευτο το αποτέλεσμα, είναι πάρα πολύ έντονο. Σίγουρα είναι μία μάσκαρα δραματική για να φταίνει η έξοδο. Δεν νομίζω ότι θα τη φορούσα μέρα. Είμαι πάρα πολύ εντυπωσιασμένη από το αποτέλεσμα της μάσκαρα. Μου έχει δώσει και καμπύλη και πάρα πολύ καλό όγκο. Α, και ένα μικρό σποιλεράκι. Κάποια από εσάς θα την κερδίσει τη συγκεκριμένη μάσκαρα. Θα συνεχίσουμε με ρουζάκι και πάλι YSL. Θα χρησιμοποιήσω το Baby Doll Kiss and Blush. Είναι το συγκεκριμένο προϊόν σε μορφή stick. Το χρησιμοποιώ κάθε μέρα τον τελευταίο καιρό. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί δίνει ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα. Επίσης, να σας πω ότι έχει πάρα πολύ καλή διάρκεια και μόνο του. Δεν χρειάζεται να το σετάρετε ούτε με πούδρα ούτε με κάποιο ρούζ. Σε μένα έστω έχει πάρα πολύ καλή διάρκεια. Παρ' όλα αυτά, σήμερα επειδή θέλω λίγη περισσότερη λάμψη στο πρόσωπο, θα χρησιμοποιήσω από πάνω και το California της Benefit. Είναι το καινούριο ρούζ. Το οποίο είναι σε μια υπέροχη απόχρωση. Ροζ χρυσή, όχι και σήμερα, αλλά είναι αρκετά διακριτικό. Θα το χρησιμοποιήσω με το πινέλο που έχει η συσκευασία. Δίνει ένα εφέ σαν να σε έχει φιλήσει ο ήλιος και έχει μια υπέροχη λάμψη. Μακάρι να μπορούσατε να τη δείτε από το βίντεο. Αλλά φαντάζομαι πως δεν τη βλέπετε. Στη συνέχεια θα περάσω στο πάρα πολύ γνωστό bronzer από την Estée Lauder, το Bronze Goddess. Είναι η πρώτη φορά που θα το χρησιμοποιήσω. Δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Έχει μια υπέροχη και τεράστια συσκευασία. Είναι πανέμορφο. Έχει και αυτό πινέλο μέσα, ωστόσο δεν θα χρησιμοποιήσω το δικό του πινέλο γιατί δεν θέλω να κάνω κοψίματα, θέλω απλά να ζεστάνω το πρόσωπό μου. Και για αυτή τη χρήση θα πάρω αυτό εδώ πέρα το πολύ φλαφί πινέλο από Real Techniques, το Blush Brush.
και απλά θα ζεστάνω όλο μου το πρόσωπο. Δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο ηλιοκαμένο αποτέλεσμα. Είναι ένα καφέ ελαφρώς θερμό και έχει και ελάχιστο σήμερα όπως το βλέπω, αλλά δεν είναι πολύ θερμό τόσο που να δείχνει αφύσικο σε καμία περίπτωση. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω αν αυτή η απόχρωση ενδείκνεται για κοψίματα. Αλλά για να ζεσταίνετε το πρόσωπό σας είναι σίγουρα super. Η υφή του είναι καταπληκτική και δεν έχει καθόλου fallout, μα καθόλου όμως. Μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα, παρόλο αυτά επειδή έχω γίνει λίγο κλόν, θα κάνω ένα κολπάκι, θα πάρω το πινέλο με το οποίο είχα εφαρμόσει το foundation και θα προσπαθήσω να τα ενώσω λίγο εδώ πέρα μεταξύ τους και να ελαφρύνω και λίγο την απόδοση, γιατί πραγματικά το έχω παρακάνει αφελά μου. Νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερα. Θα περάσω σε ένα καινούριο highlighter από την Pixi. Είναι σε συνεργασία με την Afi Novar. Είναι ένα υπέροχο πολύ ανοιχτόχρωμο highlighter, το οποίο δεν είναι ούτε λευκό ούτε σαμπανιζέ, είναι κάτι ενδιάμεσο. Θα το εφαρμόσω με αυτό εδώ πέρα το διπλό πινέλο από Yves Saint Laurent. Η συγκεκριμένη μεριά είναι φανταστική για highlighter. Το βλέπετε, δεν υπάρχει. Η απόδοση είναι ασύλληπτη. Πραγματικά αυτό το highlighter έχει απίστευτη υφή, απίστευτη απόδοση, απίστευτη διάρκεια. Είναι καταπληκτικό και στοιχίζει γύρω στα 18 ευρώ αν δεν απατώμαι. Και θα κλείσω με χείλη, ξέρω ότι έχει αρχίσει να ανοίγει ο καιρός, αλλά όσο ακόμα δεν είναι τέλειος ο καιρός, θα το εκμεταλλευτώ για να χρησιμοποιήσω σκούρο κραγιόν, γιατί λατρεύω τα σκούρα κραγιόν, και θα κάνω έναν πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό από Urban Decay. Είναι το lip liner στην απόχρωση Hex, με το κραγιόν στην απόχρωση Nighthawk, το οποίο είναι cream υφή. Το lip liner, επειδή το έχω ξαναδοκιμάσει, παιδιά, το είχα μισή μέρα πάνω μου, είχα φάει, είχα πιει, είχε φύγει το κραγιόν και το lip liner ήταν ακέραιο, φαίνονταν ξεκάθαρα το περίγραμμα. Δεν υπάρχει, έχει φοβερή διάρκεια. Είναι πάρα πολύ κρεμμόδες και έχει εντονότατη απόδοση πραγματικά. Το κραγιόν όπως βλέπετε ταιριάζει απίστευτα με το lip liner, έχει καταπληκτική χρωματική απόδοση. Βέβαια το συγκεκριμένο κραγιόν υστερεί σε διάρκεια, λόγω του ότι έχει κρεμμόδη υφή και όχι matte. Φεύγει σχετικά σύντομα, παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ άνετο στα χείλη. Αν σας ενδιαφέρει περισσότερο η άνεση και όχι τόση διάρκεια, σίγουρα να πάτε στη σειρά cream, αλλιώς υπάρχουν και τα matte και τα super matte. Έχει πάρα πολλές υφές η Urban Decay στα κραγιόν της. Νομίζω ότι κάπου εδώ θα σταματήσω να βάφομαι. Έχω βάλει ήδη την Άρτα και τα Γιάννενα πάνω μου. Πάμε να περάσουμε στο διαγωνισμό τώρα. Μία τυχερή από εσάς θα κερδίσει αυτά τα δύο προϊόντα, τη μάσκαρα The Shock και το Rouge Baby Doll. Το Rouge είναι ήδη δικό μου αγαπημένο προϊόν, όπως ήδη σας είπα. Προδιαγράφεται να γίνεται και η μάσκαρα αγαπημένο μου προϊόν. Βλέπετε πόσο έντονο αποτέλεσμα μου έχει δώσει. Ελπίζω να το βλέπετε δηλαδή. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να πατήσετε like, με βοηθάει πάρα πολύ. Μην ξεχνάτε να με ακολουθείτε σε Facebook, Instagram και Snapchat και εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα με ένα καινούργιο βίντεο. Γεια σας!